είναι μια διεκδίκηση της μπάλας από τον τερματοφύλακα και τον επιθετικό. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Ο τερματοφύλακας σε αυτές τις περιπτώσεις έχει το πλεονέκτημα, γιατί παίζει την μπάλα με τα χέρια. Μπορεί να πηδήσει και να φτάσει πολύ πιο ψηλά από τον επιθετικό. Ο επιθετικός γνωρίζει αυτό το πλεονέκτημα του τερματοφύλακα, καταλαβαίνει ότι μειονεκτεί έναντι του τερματοφύλακα και θα δούμε εδώ ότι με τον τρόπο που παίζει, περισσότερο προσπαθεί να εμποδίσει τον τερματοφύλακα παρά να παίξει την μπάλα. Διότι έχει απλωμένο το χέρι του προς τον τερματοφύλακα να τον εμποδίσει να παίξει και την πλάτη προς την εστία. Άρα δεν διεκδικεί την μπάλα, προσπαθεί να εμποδίσει τον τερματοφύλακα. Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Θέλω να σε ρωτήσω εάν εδώ έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το VAR ή όχι. Θα σου πω γιατί. Στη σέντρα εδώ που γίνεται στην περιοχή πέναλτι, ο επιθετικός προλαβαίνει την έξοδο του τερματοφύλακα και παίζει την μπάλα με το κεφάλι. Στη συνέχεια, ο τερματοφύλακας πέφτει πάνω του, το χτυπά με τα χέρια του στο κεφάλι και τον ανατρέπει. Είναι παράβαση πέναλτι που σωστά δόθηκε από τον διαιτητή. Και βέβαια μετά από τον έλεγχο που έγινε από τον ΒΑΡ, απλά υπήρξε η επιβεβαίωση της παράβασης. Μάλιστα. Κάτω.